πιο γούλα μ' αγαπώ. Ψάχνω για να συναντήσω την τζογούλα μ' αγαπώ. Μπαμπάκο στραβό κάνει κάθε μούργο. Οπα. Μέρσι, μαέστρο. Αύριο σε δίνω ψηλά γιατί σήμερα δεν έχω δεκάρα. Αξιότιμες κυρίες, δεσποινίδες κύριοι, μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Σήμερα η σκηνή μας θα παρουσιάσει μια παλιά κωμωδία του Θεάτρου Σκιών. Οι τρεις γραμματικοί. Καρεκλοπόδαρεο καημένο, σας καλημερίζω. Μπρε, καλόν έχεις, αγαπητέ μου φίλε Χαντζηβάτη. Είδες εμπρενζάνεμ, από υγεία καλά φέτη. Χαντζηβάτη κι εγώ σε γύρευα, παιδί μου. Διατάχτε με, φέτη, γίγε φίλε να γύρω καημένος να με πατήσετε. Χαντζηβάτη, τον τελευταίο καιρό οι εργασίες μου έχουν διευρυνθεί. Έχω δύο γραμματικούς. Δεν επαρκούν όμως και αναγκάζεται και η κόρη μου και τους βοηθάει στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν, δεν είναι σωστό μια κοπέλα να κάθεται πέρα από τις δουλειές του σπιτιού να κάνει και γραφική εργασία. Κουράζεται δηλαδή το κορίτσι. Θέλω λοιπόν, Χαντζηβάτη, να μου βρεις έναν καλό γραμματικό. Πολύ ευχαρίστως, αφέντη. Θα τρέξω αμέσως για τη δική σας εργασία. Πήγαινε, Χαντζηβάτη, και φέρ τον στον καφενέ των γερόντων. Πηγαίνω αμέσως για τη δική σας δουλειά, φέντη μου. Στο καλό να πάτε. Πέτρε να μην βρεθεί να σκοντάψετε, φέντη μου. Να είσαι καλά, Χαντζηβάτη. Αχ, να μια ευκαιρία. Το καιρό που με έστελνε ο πατέρας μου. Μάθε βρε, παιδί μου, λέγε δυο αράδες γράμματα. Εγώ έμεινα ένα κούτσουρα πελέκι του. Δε θα έπαιρνα αυτή τη δουλίτσα να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Που να πάω να βρω όμως ένα γραμματικό. Εδώ στον τόπο μας είναι περιζήτητοι οι άνθρωποι αυτοί. Αχ, όπου να πάω ρε παιδάκι μου, μαύρος γάτος βγαίνει μπροστά μου. Καλημέρα, Καραγιώζη. Ποιος? Καλημέρα, λέω. Για ποια δουλειά? Τι για ποια δουλειά? Είναι η καλημέρα. Η καλημέρα, Καραγιώζη μου, είναι του Θεού. Η καλημέρα. Ναι. Και η αδεκαρία ποιανού είναι? Να δουλέψεις να πας, Καραγιώζη μου. Γιατί εγώ δεν δουλεύω, ρε χαλαντάρι. Τι δουλειά κάνεις? Βοηθάω τους βιαστικούς. Αχ, βρε Καραγιώζη, μια ευκαιρία βρε για να βολέψουμε έναν άνθρωπο δικό μας. Δηλαδή, τι δικό μας? Μήπως ξέρεις κανέναν καλό γραμματικό. Γραμματικό? Ναι. Ρε Χατζάρη, σου έχω κάνει τίποτα στη ζωή σου και με προσβάλλεις δημοσίως. Γιατί σε πρόσβαλα, Καραγιώζη μου? Εγώ βρε βλάκα τι είμαι? Τι είσαι? Δεν είμαι γραμματικός. Μη μου λες, Καραγιώζη μου, ξέρεις γράμματα. Γράμματα. Ο παππούς του παππού μου, ο παππούς τι ήταν? Τι ήτανε? Δεν ήτανε γράμματος. Αλήθεια? Βέβαια. Και η γιαγιά της γιαγιάς μου, η γιαγιά. Ναι. Αυτή τη λέγανε και γραμματική, Χαρατζάρη. Έτσι μου φύτεψε όλη τη γραμματική μέσα μου, κατάλαβες? Μπράβο, βρε Καραγιώζη, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, Καραγιώζη μου, να πάμε να σε συστήσω. Πού θα πάμε? Εδώ στον καφενέ των γερόντων. Δεν πάω εκεί. Γιατί?
Δεν πάω ρε χαλαντάρι, όποτε πηγαίνω βρίσκω τον πελά μου. Γιατί? Λένε ότι τα παίρνω από τα πεντάρικα από τα πιατέλα, κατάλαβες? Έλα μαζί μου ρε τρομάρα, να σου έρθει να καραγιώζει έρχεται. Πρόσεξε με τρόπο με βγαίνει, ε. Να του δώσω σφαλιάρα. Όχι. Καλώς όρισες, εφέντη μου. Από εδώ ο άνθρωπος που μου είπετε δεν σε βρω. Ω, Μασαλά. Μωρέ Μασάω, καλά λολοξελιγωμένος είμαι. Για παραχωρήσέ μου τη θέση σου, Χαντζιεβάτη. Μάλιστα, εφέντη. Χαίρετε, κύριε. Αντίο. Πώς, τι κάνετε? Όρθιος. Το βλέπω. Αυτό βλέπεις γιατί με ρωτάς? Είστε γραμματικός. Γραμματικάραρος. Μπορείς να μου πεις τις γνώσεις? Δηλαδή ποιες γνώσεις? Τι γράμματα ξέρεις? Για να σου δώσω να καταλάβεις, γέρο, τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο βγήκα ασπροπρόσωπος. Τι μου λες? Να σε πεθάνω στις κλωτσές. Δηλαδή? Μια μέρα χτίζανε το πανεπιστήμιο, το ασπρίζαν, δεν ξέρω τι κάνανε, και να περνάω κι εγώ απόξω, πετάγεται ένας ντενεκές με ασβέστης, πέφτει απάνω μου, βγήκα ασπροπρόσωπος από το πανεπιστήμιο. Ωραία τα λες. Και τι άλλο να σε ρωτήσω, παιδί μου? Από γλώσσες πως πας? Γλώσσες τουρλού τουρλού. Δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, γλώσσες πολλές? Πολλές, όλες. Η καλύτερη ποια είναι? Η καλύτερη, η βοηδινή στη Φάδο. Βρε δε με κατάλαβες, παιδί μου, λέω για γλώσσες που μιλάνε, δηλαδή γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα, ιταλικά. Α, ναι, τα πρώτα που είπες. Ποια? Τα γαλλικά. Ναι, τα γαλλικά αυτά. Για μιλήσέ μου λίγο, πού τα έμαθες, πήγες στο Παρίσι? Όχι. Αλλά? Τα Χριστούγεννα με είχαν κλείσει ένα κοτέτσι με κάτι Γάλλους και τα έμαθα Φαρσί. Για μιλήσέ μου λίγο. Ωραίος είναι, Χαντζιεβάτη, μπράβο. Λοιπόν, παιδί μου, πήγαινε εσύ στο καλό. Πάρε και τον κόπο σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές. Καλή ασφάλεια. Σιδεροκέφαλο. Σίδερα στο δικό σου κεφάλι. Πού σου λένε, παιδί μου? Πινελόπη. Πώς? Πινελόπη. Πινελόπη. Ναι. Τον πατέρα σου? Κυρά Μαρία. Τον πατέρα σου? Mm. Τη μητέρα σου? Μαστροχαράλαμπο. Παιδί μου, εσύ τα σερνικά τα κάνεις τελικά. Λοιπόν, έλα, παιδί μου. Πινελόπη. Γέρο, άντρας με μουστάκια εδώ χάμ. Πώς σε λένε, παιδί μου? Καραγκιός, Καραγκιόζόπουλος, να ζήσω, ευχαριστώ. Ω, λαμπρά. Έλα, παιδί μου, Καραγκιόζη, να γνωρίσεις και την κόρη μου. Οι δύο γραμματικοί που έχω θα εργάζονται στο κατάστημα. Εσύ θα είσαι στο σπίτι και θα μου κρατάς τα καθολικά βιβλία. Γι' αυτά λοιπόν θα σε ενημερώσει και η κόρη μου. Έλα, παιδί μου, μπουγιρού, μουτζουρουμ. Κόρη μου. Ορίστε, μπαμπά. Έλα, παιδί μου, να σου συστήσω το νέο μας γραμματικό. Χαίρετε, κύριε. Αντίο. Πού σας λένε? Μπαρντών. Πού σας λένε? Εμένα. Ναι. Με λένε Ζούλη. Ζούλη. Ναι. Τι όνομα είναι αυτό? Κατσαρό, Κατσαρό. Καλέ, δεν το καταλαβαίνω. Καραγιοζούλη. Αχ, τι γλυκό όνομα. Να του βάζω σαν τη γη κάθε πρωί, αυτό είναι γλυκό. Έλα λίγα τα λόγια σου. Κόρη μου, εσύ δεν τον αναλάβεις να του δείξεις του ανθρώπου τις δουλειές μας. Να του δείξεις τα βιβλία, να του κάνεις μια πρώτη κατατόπιση. Άιδε, παιδί μου, Καραγιώζη, πάμε μέσα να πιούμε και κανένα καφεδάκι και θα τα πούμε καλύτερα. Ναι, ρε μανούλα μου. Ωραία, εδώ είναι τα βιβλία, παιδί μου. Ναι, εγώ κάθομαι και γράφω, ε. Τι γράφεις? Από το χωριό ερχόμαι μες στη χώρα για να μπω. Ψάχνω για να συναντήσω την τζογούλα που αγαπώ. Για να συναντήσω την τζογούλα που αγαπώ. Λαλαρέ, λαρέ, 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 λαρέ. Τώρα για να αφήσω την καλτσονέτα μου να δω μέσα, είναι ο Σωραφέντης, δεν φάνηκε καθόλου? Για να δω, είναι μέσα. Καραγκιόζη. Παρόν, αφεντικό. Η πόρτα χτυπάει, παιδί μου. Την ώρα που έμπαινα είχα βάλει το σύρτη.
Ραγιώζει. Παρόν λέω. Η πόρτα χτυπάει. Να τη βγάλω, τι να κάνω. Πρέπει για να δεις ποιος είναι κάτω, παιδί μου. Α, μάλιστα. Τι συμβαίνει, παρακαλώ. Ω, άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος είσαι, είσαι κύριος Μποντρόκο. Να πάρω κανιά γονόρα να σου πω εγώ, κύριος Μποντρόκο. Τι θέλει ο κύριος, παρακαλώ. Εγώ εκατέλευε, είμαι ο γραμματικός του Σωραφέντη. Μέσα είναι. Αφεντικό. Ναι. Μέσα είναι. Πήγαινε πες ότι ήρθε ο Νιόνιος ο Νιονιάκης από το Τσιάντε. Ο Νιόνιος ο Νιονιάκης από το Τσιάντε. Για κλητήρα με πήρε εμένα ρε παιδάκι μου εδώ πέρα ή για γραμματικό αφεντικό. Είναι παιδί μου. Ο Νιόνιος ο Νιονιάκης λέει από το Τσιάντε ήρθε. Αχ, άφησε το μαγαζί και ήρθε εδώ βρε παιδί μου. Τι συμβαίνει Διονύση. Αφεντικό καλημέρα, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στο μαγαζί σου, ξέρεις τι έχω κάνει για σένα, ξέρεις τι έχω κάνει για την επιχείρηση για να πάει μπροστά. Έχω κι άλλες μεγάλες ιδέες, Ραφέντη, αλλά για να σου δώσω αυτές τις ιδέες, έχω κι εγώ, κατάλαβες, μια απέτηση. Και ποια είναι αυτή η απέτηση? Έλα, κατάλαβες, θέλω να μου δώσεις την κόρη σου για γυναίκα μου. Όπα το μπολά. Διονύση, με καταλαμβάνεις, παιδί μου, εξεπίνεις. Δεν το περίμενε αυτό, εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ την υπηρεσία σου, την δημιουργία σου. Αλλά κάνε μου τη χάρη. Άφησέ με καμιά ώρα να σκεφτώ, παιδί μου. Έλα, πάει καλά, σε μία ώρα είμαι εδώ και θα σου πω κάτι ιδέες που εκατάλαβες θα τρελάνουμε όλο το διεθνές εμπόριο. Πολύ ωραία, πήγαινε και έλα σε μία ώρα. Εδώ θα είμαι εγώ, δεν σε περιμένω. Αχ, τρελάθηκε μου φαίνεται ο Διονύσιος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα πάω και εγώ στα αφεντικό να του ζητήσω τι πω πω τη κόρη του για γυναίκα μου για να δω θα είναι τα... Ρεγιώζει. Παρών. Η πόρτα παιδί μου. Κάνε με θυρωρό τουλάχιστον δώσε μου προαγωγή τι με πήρες γραμματικό εδώ. Χαίρετε. Οχ, κολλήσαμε. Χαίρετε. Τι συμβαίνει. Δε μου λες, παρακαλώ, τι δουλειά κάνεις εδώ στο σπίτι. Ώσπου να συνεννοηθούμε με σένα, ναι. Εγώ είμαι γραμματικός, κύριε. Συ, συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Α, και εσύ υπάλληλος, ε. Μα. Δεν είναι εδώ η μαμά σου, μη στενοχωριέσαι. Μα μάλιστα θα ήθελα πώ σε λένε. Εμένα με λένε Καραγιώζη. Κα. Εντάξει, μην πας παρακάτω, φτάνει. Καραγιώζη. Καραγιώζη. Εσένα. Με. Κολλήσε το με. Με Λιντζάνογλου. Με Λιντζάνογλου. Και τι θέλετε, κολλάω κι εγώ. Θέλω να δω τα αφεντικό να. Να του μιλήσεις, κατάλαβα. Για περίμενε. Αφεντικούλη. Τι είναι παιδί μου. Να. Τι να. Φαφά. Τι φαφά. Ω με. Βρε δεν καταλαβαίνω για να πάω να δω τι συμβαίνει. Έτσι μπράβο το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Ω. Τι συμβαίνει με Λιντζάνο. Αφεντικό έχω μερικές ιδέες για να πάει μπροστά η επιχείρηση. Σκέφτηκα λοιπόν τώρα με τη μεγάλη ζωοφιλία. Οχ. Ίσα με 4 ώρες θα τον παιδεύει. Να κατασκευάσουμε ειδικές μπιτζάμες για να δίνουν τα σκυλάκια να μην κοιμώνται χωρίς μπιτζάμες και θα έχουμε μια μεγάλη κατανάλωση. Πολύ ωραία ιδέα, όχ, τρελός είναι και αυτός και λοιπόν. Και βέβαια θέλω κι εγώ ένα μικρό αντάλλαγμα για να ικανοποιηθώ κι εγώ. Δηλαδή ποιο αντάλλαγμα είναι αυτό που ζητάς. Να μου δώσετε την κόρη σας για γυναίκα μου. Αχ, τρελαθήκανε οι υπάλληλοι μου. Ωραία παιδί μου με Λιντζάνογλου πήγαινε. Και σε μια ώρα έλα να μιλήσω με την κόρη μου εδώ και εγώ τι θα γίνει τέλος πάντων. Μα μάλιστα θέλω να με προτιμήσετε γιατί εγώ έχω διαθέσει τη ζωή μου για το μαγαζί σας. Μάλιστα. Α, και η σειρά μου. Αφεντικό. Τι συμβαίνει. Να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά εγώ αφεντικό ξέρεις. Τόσα χρόνια είμαι στην υπηρεσία σου. Ποια χρόνια βρε, ακόμη σήμερα ήρθες. Εάν είχα χρόνια δηλαδή και έχω και μερικές ιδέες εγώ για να πάει μπροστά η επιχείρηση.
άλλος τρελός με βρήκε, δηλαδή τι ιδέες, παιδί μου. Πρώτα πρώτα άκου αφεντικό τι σκέφτηκα. Θα πάρουμε ένα καράβι. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη που είναι φθηνά τα αυγά, θα το γεμίσουμε αυγά. Μάλιστα. Θα έρθουμε εδώ, θα τα βάλουμε κάτω τα αυγά, θα κλωσάμε εγώ, εσύ, η κόρη σου, τα αυγά θα γίνουνε πουλιά. Τα πουλιά θα γίνουνε κότες, οι κότες θα κάνουνε άλλα αυγά, εμείς θα τα ξανακλωσάμε και καταλαβαίνεις γέρο τι ορνηθοτροφείο έχουμε να κάνουμε. Μα τρελάθη και κακό χρόνο να έχεις. Έπειτα γιατί να έχουμε μόνο πιτζάμες για τα σκυλάκια και να μην έχουμε και πιτζάμες για τα χελιδόνια. Έρχονται τα καημένα, βρίσκουν τις φωλιές τους γκρεμισμένες, να κάνουμε και φωλιές για τα χελιδόνια. Ωραία, και τι εντάλλαγε με θέλεις. Αντάλλαγμα, εδώ που τα λέμε, ξέρεις την τιμιότητά μου, τα ξέρεις όλα αυτά, αφεντικό, να μου δίνεις την κόρη σου για γυναίκα μου. Τόμπολα. Λοιπόν, παιδί μου Κραγιώζη, δεκτή η πρότασή σας. Θα σκεφτώ και θα μιλήσω με την κόρη μου, άφησέ μου περιθώριο καμιά ώρα. Μάλιστα, αφεντικό, θέλω να με προτιμήσεις τώρα, εμένα να ξέρεις. Καλά, καλά, ξέρω. Κόρη μου, ορίστε, μπαμπά. Η γραμματική μου, παιδί μου, τρελαθήκανε. Ο Διονύσιος, ο Μιλιντζανόπουλος και ο Καραγιώζης σε θέλουν για γυναίκα, θα τους καρώσω όμως εγώ μία φάρσα, καθώς έρχονται και αποκριές και θα το γλεντήσουμε. Μπαμπά μου, μη στενοχωρήσε, θα σε πάρω μαζί μου, να πάμε να το γλεντήσουμε σήμερα, θα ειδείς εγώ τι έχω να τους κάνω. Μην πάθουν τίποτα όμως, μπαμπά μου. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Α, για να δω άραγε, κατάλαβε σκέφτηκε. Άμα δεν με προτιμήσει θα σηκωθώ και εγώ να φύγω. Σωραφέντη. Καλώς όρισες, Διονύσιε. Λοιπόν, παιδί μου, σκέφτηκα να σε κάνω γαμπρό. Αλλά έχω μία ευχή από τον πατέρα μου. Ο γαμπρός που θα κάνω να είναι γενναίος, να μπορεί να βγαίνει από δύσκολες συνθήκες. Θέλω λοιπόν μία θυσία από σένα. Ποια θυσία είναι αυτούνια, Σαραφέντη? Θα ντυθείς σαν καλικάτζαρος και θα πας στο νεκροταφείο και θα γυρίζεις με ένα καμπανάκι και θα φωνάζεις «Είμαι καλικάτζαρος, είμαι καλικάτζαρος». Α, Σαραφέντη, και είναι ανάγκη να πάω μέσα στο νεκροταφείο να μην γυρίζω τις στράτες? Όχι, μέσα στο νεκροταφείο. Αν δέχεσαι, η κόρη μου θα γίνει η γυναίκα σου. Εάν όχι, τότε δεν μπορώ να σε κάνω γαμπρό μου. Πολύ ωραία, Σωραφέντη, πάω κατάλαβες να γίνω καλικάτζαρος και μόλις σου ρουπώσει. Ναι, ναι, θα πας στο νεκροταφείο και θα χτυπάς το καμπανάκι. Ναι, και Σωραφέντη, έτσι θα φεύγω, τι να κάνω, κρύο πράγμα είναι, μα καλικάτζαρος θα είμαι, κάτι θα γίνει. Θα σας συγκυρίσω καλά εγώ, μην ανησυχείτε. Να, να και ο άλλος μου έρχεται. Έλα και εσύ και δεν προκόψεις τώρα. Χαίρετε, αφεντικό. Καλώς όρισες, παιδί μου Μελιντζανόπουλε. Άκου, παιδί μου, τι θέλω από σένα. Αν πραγματικά αγαπάς την κόρη μου, θέλω να κάνεις μία θυσία. Θα πας στο νεκροταφείο μόλις σου ρουπώσει και θα μπεις στον οικογενειακό μας τάφο. Είναι ο μεγαλύτερος και εκεί θα περάσεις τη νύχτα σου. Αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη δοκιμασία, τότε η κόρη μου θα γίνει η γυναίκα σου. Μα μέσα σε έναν τα φωνανάκα δεν θέλω αντιρρήσεις. Δέχεσαι τη δοκιμασία αυτή, ναι ή όχι? Μάλιστα, πολύ ωραία. Πήγαινε λοιπόν και σου εύχομαι καλή δύναμη. Άιντε, παιδί μου, να πας στο καλό. Μα μάλιστα, πώς να περάσει κανείς μια ολόκληρη νύχτα μες στο νεκροταφείο? Θα σε συγκυρίσω εγώ και τους τρεις. Να, να και ο Μούργος ο Καραγιώζης μου έρχεται τώρα. Σειρά μου είναι να δω τι έχει να γίνει. Λοιπόν, παιδί μου Καραγιώζη, μίλησε και με την κόρη μου και εδώ που τα λέμε, τα κάλλη σου την έχουνε μαγέψει. Είμαι και ωραίος, αλίμον. Για να σου δώσω να καταλάβεις, αφεντικό, αυτός ο μεγάλος, μεγάλος ζωγράφος της αναγέννησης, ο Ραφαήλ, είχε πάρει τη μούρη μου για μοντέλο και έκανε γύψινα σκυλάκια, κατάλαβες? Πολύ ωραία, παιδί μου, άκου τώρα τι θέλω από σένα. Σε ακούω. Θα σου δώσω ένα Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Για να πας στον οικογενειακό μας τάφο, στο νεκροταφείο μόλις σου ρουπώσει, θα καθίσεις επάνω εις τον τάφο. Ναι. Και θα διαβάζεις το Ευαγγέλιο όλη τη νύχτα.
Αφεντικούλη μου, αυτό είναι το πιο εύκολο. Παίρνω και το Ευαγγέλιο, ανεβαίνω στην ταράτσα, κάθομαι και το διαβάζω και μου αρέσει να διαβάζω και το Ευαγγέλιο. Όχι. Στον οικογενειακό μας τάφο επάνω. Εάν συμφωνείς, δέχομαι την πρότασή μου. Αφεντικούλη μου, τώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι τίποτα, αλλά ξέρεις τι είναι ο Θανάης ο Φούρναρης εκεί πέρα, είναι ο Μπακάλης, είναι ο Τσαγκάρης, αν με δούνε τη νύχτα θα σηκωθούνε, θα έχουμε τίποτα ιστορίες, δεν είχαν πάρει ποτέ δεκαράκι οι άνθρωποι, κατάλαβες. Δέχεσαι ναι ή όχι. Αφού επιμένεις, αφεντικούλη μου, την αγάπη μου, αγάπη είναι αυτή, δέχομαι. Πολύ ωραία. Έλα να σου δώσω το Ευαγγέλιο και πήγαινε λοιπόν και εσύ στη θέση σου. Μάλιστα. Πάρε το Ευαγγέλιο και πήγαινε. Ευτυχώς τι με νοιάζει εμένα, Ευαγγέλιο είναι αυτό. Ούτε οι τζερτζεβούλιδες πρόκειται να με πειράξουνε. Βέβαια, Αγία Γραφή, θα κάθομαι να το διαβάζω με την άνεσή μου και θα περάσει η νύχτα σιγά σιγά, θα κλείνω και τα μάτια μου καμιά φορά και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, κόρη μου, έλα παιδί μου, πάμε τώρα να τους παρακολουθήσουμε. Να δεις τι έχουνε να πάθουν, ο ένας θα κυνηγάει τον άλλον. Μπαμπά μου, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μην πάθουν καμιά συγκοπή κανένας. Μην ανησυχείς, πώς να ξεμπερδέψω από αυτούς τους τρεις, παιδί μου. Δεν μπορούσα να βρω άλλη λύση. Κρύο πράγμα να περάσεις τη νύχτα σου μέσα σε έναν τάφο. Αλλά τι να κάνω αφού την αγαπώ την Ελένη. Θα θυσιαστώ ότι θα περάσει μια νύχτα είναι. Πολύ ωραία, πολύ λαμπρά. Και όλα τα περίμενα ρε παιδί μου. Αλλά να βρεθώ και νύχτα στο νεκροταφείο να μαζεύω υπογραφές. Να, αυτός πρέπει να είναι ο τάφος τους. Βάρδα με πάρει χαμπάρι ο Θανάης ο Φούρναρης και πάω χαμένος. Χαμένος λέει στην κυριολεξία. Ωραία, εδώ θα την αράξω. Δεν βλέπω βέβαια καλά καλά να διαβάζω. Άλλα θα τα καταφέρω. Το καιρό εκείνο, όχ, μανούλα μου σφαλιάρα, όχ, νάτα, με πήρανε χαμπάρι, βρικολάκια σαν δε. Τι σου σφαλιάρα ήταν αυτή, ρε παιδάκι. Που είσαι, κύριε, από αυτέ. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, Τέτοια ώρα μέσα στο νεκροταφείο δεν είναι αστεία. Κάτσε να καθίσω από εδώ να τον βλέπω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, εδώ. Και άμα δεν ξαναβάλα τώρα. Άμα δεν πάρω ένα αγκασμά να συγκρεμίσω από εκεί χάμου, να με λένε καραγκιός για μένα. Όταν ο Ιησούς κατέβηκε εις τα άχρε γέρο τι βουκαλές. Κάτσε πρόβλημα, ρε. Κάτσε πρόβλημα να σου δώσω σφαλιά, με κοιτάς που καλά μου, θα σου σπάσω τα μούτρα, θα σου σπάσω. Το χεράκι μου έσπασε, κάτσε βρόνι μου. Αχ μα, δεν θα βρω ησυχία. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς κατέβηκε εδώ πέρα, πώς θα την περάσω τη νύχτα, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί... Ωχ, γέρο, βρικολακιάσατε όλα. Είμαι καλή καζαρός. Άλλο πράγμα. Τι λέει αυτό τώρα? Είμαι καλή καζαρός. Ο Σούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και καλή καζαρή πλακώσαν εδώ μέσα. Τι άλλο να είναι? Ωχ, νάτος. Κυρία καλή καζαρή, να χαρίσει τη συγχωρεμένη γιαγιά σου με καλός. Είμαι καλή καζαρός. Ωρε τι έπαθα. Ήθελα εγώ να ζητήσω γάμο, ρε παιδάκι. Δεν καθόμουν στην παράγκα μου. Είμαι καλή καζαρός. Βρε μη με κυνηγάς γρουσούζα ρε, άχι τα τσακίδια, φύγε από το χάμ, πήγαινε τρυπονάτος πάλι. Είμαι καλή καζαρός. Ό,τι έπατα θεούλη μου, ξόρκισε τον ένα φύγε από το χάμ να ησυχάσω. Είμαι καλή καζαρός. Καλή κατζαρέ, πλακώσανε και εγώ τι θα γίνω εδώ. Βοήθεια, δυστυχία. Είμαι καλή κατζαρέ, ο Θεέ μου βοήθησέ με. Ωρε Παναγία μου, από πού να πάω ρε παιδί μου να γλιτώσω. Από πού να πάω. Άλλος έρχεται από εδώ γυροβολιά να φέρνουμε τους τάφους. Αχ Παναγίτσα μου. Οχ, μπαλά να φύγω. Αχ, μπαλούλα. Ο κακά. Έλα τώρα κύριε εσύ, τι ζητάς εδώ πέρα.
Καραγιώζης, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Τι να σε βοηθήσω, εμένα ποιος θα με βοηθήσει εδώ πέρα. Καλά, εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα, ρε. Α, Καραγιώζη, τι να σου πω, πω τα αφεντικό. Με έστειλε να καθίσω με στον τάφο, λέει, για να μου δώσει τη κόρη του για η γυναίκα μου, κατάλαβες. Ώστε έτσι λοιπόν, γέρο, ε. Και εσύ ήσουν τόση ώρα που με βάλαγες φαλιάρες. Τι να έκανα, δε σε κατάλαβα, νόμιζα ότι ήταν κανένα καλή κατεργήκα και τον βάλαγα να φύγει. Είμαι καλή κατεργήκα, να το σπάνει. Ω, Καραγιώζο. Ωχ, κύριε Μελιζάνογλου, μη μιλάς, κλείσε το στόμα σου, ε. Για ποιο λόγο, γιατί άμα μιλάμε θα μας μετρήσει τα δόντια ο καλικάτζαρος και θα μείνουμε μουγγί, κατάλαβες. Καραγιώζο. Κοίτα, Πασκάλι, το Διονύση, ο καλικάτζαρος, ρε, πονηρός που είναι. Καραγιώζο, Μελιζάνογλου, τι γυρεύεται εδώ. Αλλά εσύ ποιος είσαι, ρε. Ωραία, είναι ψυχή με εγώ, είμαι ο Νιόνιος ο Νιονιάκης. Πα, γκολατσίζεις, παγίδα Βασίλης. Ωραία, ναι, και περίμενε να πάω να ξεντηθώ, εγκατάλια μας. Τι γυρεύετε εσείς εδώ μέσα. Τι γυρεύουμε εδώ μέσα. Τι σώη συνάντηση είναι αυτή. Πώς μας την έκανε έτσι ο γέρος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σώη παιχνίδι είναι αυτό. Έλα εδώ ρε Διονυσάκη, έλα εδώ. Τι γυρεύεις εσύ. Εμένα, εγκατάλια μας, με στείλε ο σωραφέντης. Επειδή του ζήτησα την κόρη του για γυναίκα μου. Και μου είπε να ντυθώ καλή κάτσαρος και να έρθω να γυρίζω και να φωνάζω είμαι καλή κάτσαρος. Δηλαδή μας την έφερε και στους τρεις δηλαδή, ε. Και τώρα Καραγιώζο, ο κάποιος έρχεται Καραγιώζο. Για να δω. Αφεντικό, τι πράγμα ήταν αυτό που μας κάλωσες. Παιδιά μου, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αποκριές είναι, πρώτα έπρεπε να γελάσουμε λιγάκι, αλλά... Σε ποιον από τους τρεις εδώ που τα λέμε να έδινε την κόρη. Σας υπέβαλα σε μία δοκιμασία. Βλέπω όμως ότι και οι τρεις το αντέξατε. Τώρα λοιπόν θα σας βάλω μία άλλη δοκιμασία. Μη μας πεις να πάμε σε κανένα νεκροταφείο πάλι. Μα είμαστε ήδη. Βλέπετε παιδιά μου, αυτό το μεγάλο δέντρο απέναντι στο τέρμα στη μάντρα. Το βλέπουμε. Μα μάλιστα. Μας και σωραφέντη, το βλέπουμε. Ωραία. Θα τρέξετε λοιπόν και όπως όποιος φτάσει πρώτος και μου φέρει ένα κλονάρι από αυτό το δέντρο, αυτός θα πάρει και την κόρη. Δέχεστε. Αυτό είναι εύκολο. Μα μάλιστα, κι. Σκάσε, εσύ μη μιλάς, τα είπες όλα. Ναι, σωραφέντη. Πολύ ωραία, μπείτε στη γρεμή. Για έλα παραδώ. Για ελάτε παραδώ εδώ η σφάλαγγα, έτσι μπράβο. Προσέχτε λοιπόν με το τρία. Θα ξεκινήσετε. Ναι. Μην κάνεις αβολιές, καθίστε εδώ. Αλλά Καραγιώζο, το χέρι σου μέσα στην τσέπη μου έχει μπει, μωρέ. Σκασμός. Ένα. Ένα υπερ, ένα, καθίστε στη θέση σας. Δύο. Τρία. Μωρέ μην με κρατάς. Εγώ πηγαίνω μπροστά. Μωρέ μην με κρατάς. Μωρέ, εγώ θα φτάσω πρώτος, σε κατάλαβες. Τρέχτε εσείς, υδρώστε και όποιος φέρει πρώτος το κλαρί, να δω τι προκοπή έχει να κάνει. Έλα σωραφέντη, εγώ το φέρα το κλονάρι πρώτος, σε κατάλαβες. Τι έφερε Διονύση. Έφερα, κατάλαβες, το κλονάρι. Το κλονάρι, ε. Τι λένε αφεντικό μου. Γιατί. Αυτοί τρέξανε αφεντικό μου να φέρουν ένα κλονάρι και εγώ αγκάλιασα ολόκληρο κορμό εδώ πέρα. Μπράβο παιδί μου Καραγιώζη. Τώρα βλέπω ότι το πνεύμα σου είναι ισχυρότερο. Εσύ είσαι ο πιο έξυπνος και σε εσένα παιδί μου ανήκει η κόλλη. Καταλάβατε τώρα παιδιά μου τι ήθελα από εσάς. Εν πάση περιπτώσει και εσείς θα γίνετε παράνυφοι. Άιντε παιδιά μου, σκύφτε να σας δώσω και την ευχή μου. Χρυσέ μου Καραγιώζη. Δενεκεδένια μου Ελενίτσα. Σκύφτε παιδιά μου. Ουπαλάκια. Άρα πώς μας την πήρε έτσι μέσα από τα χέρια μας. Όλοι διά, όλοι περίπα το κάνουνε μέσα στο τσερβέλιο του, εκατάλαβες. Παιδιά μου, να ζήσετε, να γεράσετε. Να μαυρίσουμε, να κορακιάσουμε. Να αποκτήσετε τα καλά του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ.
Και του Σολομόντος το ζημιλιέ τον άγνωσμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Άιδε λοιπόν πάμε να το γλεντήσουμε και να πηγιάσουμε δουλειά. Έλα κόρη μου, έλα μπαμπά μου, πάμε. Άντε Διονύση, και κουμπαράκια μεθαύριο στο γάμο και έχουμε να φάμε, να πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Εδώ αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας μικροί φίλοι, τελειώνει η κωμωδία μας. Σας υπέρ ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την άλλη Τρίτη, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Και ως τότε γεια σας και χαρά σας. Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι.